Γεια σας. Κύριε και κύριοι, καλησπέρα σας σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών ενημέρωσης για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Και εκτός από τα τραπέζια συζητήσεων μεταξύ υποψηφίων, κάναμε σκόπιμο ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα κύκλο παρουσίασης μεμονωμένων υποψηφιωτήτων, είτε Δημοτικών Συμβούλων, είτε Περιφερειακών Συμβούλων, ακριβώς για να αναδειχθεί η προσωπικότητά τους, αλλά κυρίως ο λόγος για τον οποίο ζητούν την ψήφο σας εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Κοντά μας ο δικηγόρος Νίκος Νίκτας, ο οποίος νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστός, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Κώστα Μουτζούρη. Ο Νίκος είναι πολλά χρόνια στα κοινά, πάρα πολλά χρόνια. Διετέλεσε 2 τετραετίες πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, μιας μεγάλης κοινότητας και ιστορικής. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΔΣ της Έρευνας Μεσογειοπαραγωγών. Τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι αντιπρόεδρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού οικονομικού και όχι μόνο που στο διστή μας δραστηριοποιείται. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον και η διαδρομή του, αλλά και έχει ενδιαφέρον και οι λόγοι που κατεβαίνει υποψήφιος. Νίκο, σε καλωσορίζω. Σε εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τώρα δεν ξέρω αν θες να είμαστε τυπικοί ή αν θα πρέπει να έχουμε πιο νενικό. Όπως το αισθανόμαστε. Εγώ σε είπα Νίκο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που με κάλεσες. Μου δόθηκε αυτή και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να πω και εγώ τις απόψεις και τους λόγους που ζητάμε την ψήφο των συμπολιτών μας. Και επίσης να χαιρετήσω και τον κόσμο που μας ακούει. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν, Νίκο. Έχω την εντύπωση ότι είχες κάνει μια κοιλιά στα πολιτικά. Πόσο διάστημα είναι αυτό? Για τα αυτοδιοικητικά μιλάμε. Ναι, ναι. Μιλάμε για 20-21 χρόνια. 20 χρόνια. Ναι. Γιατί εγώ σε θυμάμαι πολύ νεαρό πρόεδρο κοινότητας. Σε από τους πιο μικρούς. Ο πιο μικρός, ναι. Ο πιο μικρός, ναι. Ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Σε μια μεγάλη κοινότητα. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι λόγοι που σε κάνανε να... Η δικηγορία μόνο την οποία ασκείς ενεργά εσύ και τα παιδιά σου ή άλλα πράγματα? Γιάννη, εγώ έχω μια θεώρηση των πραγμάτων. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Αυτό το έχω από μικρός. Ναι. Είναι μεράκι και διάθεση προσφορά στα κοινά. Mm-hmm. Θεώρησα λοιπόν μετά από 8 χρόνια σε μια κοινότητα στην οποία γνωρίζει καλύτερα παντός άλλος όλοι όσοι γνωρίζουν, μάλλον όσοι βρίσκονται εκεί και όσοι κατοικούν, οι χωριανοί μου δηλαδή, αλλά και όσοι είχαν σχέση, ότι πρέπει να δώσεις αυτό που είναι και μετά να πας στη δουλειά σου και αν αισθάνεσαι καλύτερα να επανέλθεις. Αυτό συνέβη με εμένα. Δηλαδή είπα ότι 8 χρόνια καλώς έπραξα, βοήθησα τον τόπο μου στο χωριό, μετά σταμάτησα και νομίζω ότι έπρεπε να αφοσιωθώ στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου. Ναι, πολύ σωστή θεώρηση. Αυτό, γιατί θεωρώ πάντοτε, το επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να περνάει ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά μέσα από την διαδικασία της εργασίας. Είναι θέσιμο αυτή. Δεν μπορεί αυτός που δεν εργάζεται πολύ σωστό να πηγαίνει να διοικήσει άλλους. Δηλαδή, εσύ είπες τα ένσημά μου για τα κοινά, εγώ τα κατέθεσα τα... Ακριβώς. Πάω στη δουλειά μου. Έτσι. Ναι. Και Μήπως και η πολιτική ίδια σε απογοήτευσε λιγάκι? Φυσικά. Α, σε απογοήτευσε και βέβαια. Εντάξει, πιστεύω ότι... Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική είναι δυστυχώς λίγοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν με την ψυχή τους. Πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Γιάννη, μόνο που ήθελα το εξής να σου πω πριν προχωρήσουμε. Ναι. Ήθελα από το βήμα αυτό... Ναι. Να πω συλληπιτήρια για την οικογένεια του Γιάννη του Σιδερδάκη, ναι, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Ήταν ο άνθρωπος που μας είχε βάλει στα κοινά και εμένα και το συγχωρεμένο το Λιβανό,
εμβληματική προσωπικότητα για τυχείο, ένας άνθρωπος ευφυής, έτσι. Και ετοιμάζομαι και ένα αφιέρωμα για αυτόν. Χιουμορίστας, αυτό είναι καλό, γιατί εγώ δεν είδα και λυπεί αυτό το πράγμα. Ετοιμάζομαι. Νομίζω και η ΕΨΙΟΥ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν πράγματα. Εμείς ετοιμάζομαι ένα αφιέρωμα. Ναι. Είναι ευφυής άνθρωπος και νομίζω ότι η παρουσία του στα κοινά ήταν σημαντική για τυχείο. Και επειδή έπαιρνε, συγγνώμη, τηλέφωνα και πάντοτε ενδιαφερόταν για τυχείο προσωπικά, με έπαιρνε πολλές φορές τηλέφωνο, οφείλω να το πω και να συλληπιθώ που επαναλαμβάνω τους οικείους του. Μάλιστα. Νίκο, ενεργή δικηγορία. Ασχολία με την κοινότητα Γιουγιοριού Σικούση. Τώρα η Καλογύρου, ας πούμε, λέω. Ενέταξε ένα πρόγραμμα με το οποίο ανακατασκευάζει εκ θεμελίων, γίνεται δουλειά για την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ένα κολοσιαίο έργο, τεράστια σημασία. Αντί να την υποστηρίξει εσύ και να βρει με τον Μουτζούρι. Γιατί? Κοιτάξτε, με την κυρία Καλογύρου δεν έχω καμία σχέση, έτσι, ούτε καν μία προσωπική επαφή. Νομίζω ότι είχα σε μία περίπτωση που είχαμε βρεθεί με τον κύριο Βορύδη. Συνεπώς, δεν ξέρω αν με ήθελε και ούτε μου ζητήθηκε, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, εγώ λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Ότι είσαι σε ένα συνδυασμό. Γνωρίζω ότι στο χωριό γίνεται αυτό το έργο. Βέβαια, πρέπει να τονίσω και να είμαι και ειλικρινής ότι και ο κύριος Μανάρας και ο κύριος, και οι υπόλοιποι, δηλαδή. Καλά, βοηθήσανε. Ο Κάραματζης έτρεξε. Και ο Μηταράκης. Ακριβώς, όλοι βοηθήσανε. Έτσι, πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά θέλω να πω, γίνεται ένα μεγάλο έργο. Γιατί η Καλογύρου, είμαι σίγουρος ότι όταν κάτσει στο τραπέζι αυτό, θα το βάλει τον Άγιο Γιώργη πάνω-πάνω. Γιατί μιλάμε για μεγάλη δουλειά. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή τη στιγμή σέβομαι το έργο του οποιοδήποτε πριν από εμάς. Ήταν στα κοινά, αλλά οπωσδήποτε έχει κάποια διαφορετικά πράγματα ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος... Γιατί είπες ναι στο Μουτζούρη τώρα? Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από τέτοια αποχή από τα κοινά που είχες, όχι από τα κοινά, εννοώ, ήσουν νομίζω πάντα μέσα στα κοινά εσύ, δεν έφυγες ποτέ. Όχι. Σαν ενεργός πολίτης και δικηγόρος. Γιατί οι δικηγόροι παίζεται ένα ρόλο ιδιαίτερο στη δημοκρατία, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Αλλά εδώ τώρα πια έρχεται ο Μουτζούρης προφανώς, σε πλησιάζει και σε πείθει. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Και έρχεσαι και ασχολείσαι. Γιατί με τον Μουτζούρη? Για να καταλάβει γιατί. Όλα τα πράγματα. Γιατί τώρα ή γιατί με τον Μουτζούρη? Και τώρα και γιατί με τον Μουτζούρη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά αυτό τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια είχα ασχοληθεί με την οικογένειά μου, όπως είπαμε, και με τη δουλειά μου. Ναι. Λοιπόν, έχω 35 χρόνια δικηγορίας. Θεωρώ ότι δούλεψα αρκετά, πάλεψα στη δουλειά μου. Νομίζω ότι είμαι υποχρέωση πια, είναι υποχρέωση μου να προσφέρω και στον τόπο μου ό,τι μπορώ, διότι θεωρώ και φιλοσοφία μου είναι ότι δεν πρέπει μόνο να παίρνεις από ένα τόπο, αλλά πρέπει να δίνεις και να προσφέρεις. Προσφέρεις τόσο καιρό στην ένταση μας στον Παλαγό. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει σημασία. Έχει τη σημασία του σε συγκεκριμένο όμως χώρο και συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη τυχείο, για τα κοινά της Χίου. Έχει, επαναλαμβάνω την αξία, όπως είπα και προηγουμένως, η Ένωση Μασιοπαραγωγών δεν είναι, είναι οικονομικός φορέας. Φυσά και φυσάει. Είναι εξαιρετική. Έτσι, είναι εξαιρετική. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει με την Ένωση πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη στιγμή. Δεν σου φτάνε αυτό δηλαδή και ήθελες να ασχοληθείς και παραπέρα? Ναι, βεβαίως. Αυτό που επαναλαμβάνω τώρα για μία ακόμα φορά είναι ότι θεώρησα ότι είμαι έτοιμος να προσφέρω στον τόπο μου ακόμα μία φορά. Γιατί έκανα τη διαδικασία. Άρα ο Μουτζούρης χτύπησε σωστά, δηλαδή. Τώρα γιατί με τον κύριο Μουτζούρη? Γιατί με τον Μουτζούρη? Δηλαδή, είναι ένας καλός, ευχάριστος άνθρωπος, σαν άνθρωπος, που μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι τεχνοκράτης και πιστεύω ότι το κυριότερο μας σέβεται. Έτσι έδειξε. Και όταν λέω μας σέβεται, εννοώ και εμένα και τον υπόλοιπο συνδυασμό. Όλοι έχουμε πιστεί για αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αν βγούμε, ότι θα ακουγόμαστε, ότι θα έχουμε λόγο, ότι δεν θα παραγωνιστούμε. Αυτό είναι βέβαιο και το έχουμε εξηγηθεί, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι κενός τόπος. Θα συμπνέει μία εμπιστοσύνη
ναι. να το πω αυτοδυναμίας, ότι θα σας αφήσει... Βεβαίως. Σε, το φέρνεις τώρα σε αντιδιαστολή με την Καλογύρου που κατηγορείται. Ναι, ε? Ακριβώς. Το λέω με την έννοια, ακούστε, για το παρελθόν, εγώ δεν θα ήθελα να κατηγορήσω κανέναν. Όχι, 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 ούτε εγώ επιδιώκω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για την κυρία Καλογύρου, που επαναλαμβάνω, δεν τα ήξερα και δεν την ξέρω, είναι ότι οι σύμβουλοι που είχε, αυτά καταμαρτύρουν. Ναι, ναι. Έτσι, και διάβασε και τον κύριο Κάρμαζη, διάβασε και τον κύριο Μπουγδάνο. Λοιπόν, και άλλοι βέβαια, και δεν είναι. Σε όλες τις περιοχές που υπάρχει. Αυτό για μένα είναι βασικό. Να σας πω, κύριε Τζούμα, το εξής. Έχω μια, επαναλαμβάνω, φιλοσοφία της συνεργασίας. Αυτό για μένα είναι βασικό. Πιστεύω να έχετε υπόψη σας το Χάραρη, ένα διακεκριμένο καθηγητή, ο οποίος έγραψε το βιβλίο The Sapiens και έχει βγει και δεύτερο βιβλίο, δηλαδή μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Ξέρετε, λέει αυτό, πώς ξεκινάει. Από πού ξεκίνησε ο πολιτισμός, κατά αυτόν, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να επικοινωνεί με τον συνάνθρωπό του. Από τη στιγμή που αντάλλαξε πληροφορία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πολιτισμός χτίστηκε από τις συνεργασίες μεταξύ τους. Εγώ αυτό το θέμα, που είναι για μένα κεφαλαιώδες, γιατί είναι τρόπος ζωής και από τη δικηγορία και από την οικογένειά μου και παντού και από τους φίλους μου. Αυτό για μένα είναι βασικό, το να μπορώ να συνεργάσουμε με ανθρώπους. Και το απέδειξα πώς. Όταν έβαλε υποψηφιότητα στον Άγιο Γιώργο Σικούση, τελείωσε η αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι είδαν ότι και ο κ. Παπασπανούδης και ο κ. Στρόβιλας τότε, ότι δεν υπήρχε ο λόγος. Όλοι ήταν συμμέτοχοι. Στα αποφάσεις τα πάντα. Έγιναν τεράστια έργα. Τεράστια, και το λέω προσωπικά, μπήκαμε με τον συγχωρεμένο τον αδερφό μου τότε και τον Αντώνη τον Πατούνα μέσα στα χωράφια των ανθρώπων, χωρίς να γίνει απαλλατρίωση και κόψαμε τα δέντρα, για να γίνουν τα φράγματα. Αυτό σας το λέω, χωρίς να τα έχουν, να ξέρουν οι άνθρωποι καν θα απαλλατρωθούν. Θα αποζημιωθούν. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας εμπιστεύτηκαν. Δύο, ακριβώς. Ναι. Και εμπιστεύτηκαν και όχι, και κατάλαβαν, γιατί έγινε συζήτηση, ότι το νερό είναι απαραίτητο. Τότε που είχα πάει εγώ, έπαιρνε η κοινότητα κάθε 15 μέρες νερό, πόσιμο. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φράγματα. Με δική μας πρωτοβουλία. Ναι. Πιέσαμε καταστάσεις. Αντιανοίχθηκε ο δρόμος. Λοιπόν, κρατάω εγώ ότι ο Μουτζούρης εμπνέει εμπιστοσύνη συνεργασιών. Ακριβώς. Τεχνοκράτης. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αυτά είναι. Είμαι πεπισμένος. Η πολιτική δεν παίζει ρόλο. Η πολιτική με ήττα, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Γιατί ναι, αυτό δεν είναι πολιτική. Η πολιτική, όλες οι πράξεις μας είναι πολιτική. Πολιτική και τα κόμματα όμως. Πολιτική κάνουν και τα κόμματα. Προφανώς. Ναι, η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Υποστηρίζετε Καλογύρου. Σωστό. Εσείς πολιτικά που ανήκετε. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά. Και είπε και ο κύριος Μουτζούρης προχτές, νομίζω. Το είπε και ο Μουτζούρης. Ναι. Και εσείς με τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Μα θα σας αντιγράψει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το νομίζω. Γιατί δεν το νομίζω. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι ουδέτερο, έτσι. Είναι άνθρωποι, είναι φίλοι, είναι άνθρωποι που μας γνωρίζουν. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τέτοιο πράγμα, ούτε είναι στο νου κανένας. Μα το λέτε με χαμόγελο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει: υποστηρίζω την Χριστιάνα Καλογύρου. Ναι, αλλά δεν λέει όμως ότι από την άλλη πλευρά θα διαγραφούν. Για να το πούνε, θα διαγραφούν. Αν θέλουν να μας διαγράψουν. Εντάξει, ας το κάνω. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πάντως εσείς αισθάνεστε ότι. Όχι αισθάνεστε, είστε με την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Και πριν από άλλους. Ναι. Και πολύ άλλο κόσμο που βρίσκεται τώρα εκεί. Ναι. Από το Πανεπιστήμιο, από την οικογένειά μου, από τους γονείς μου, από την Προεδρία, από τους πρώτους προέδρους, αν όχι ο πρώτος, γιατί ο κύριος Κύλης που τα προηγούμενα είχε συνεργαστεί, δεν ξέρω αν ήταν τότε σαν Νέα Δημοκρατία ή αν ήταν σαν ανεξάρτητος. Λοιπόν. Εγώ είμαι από το 1935 που λέγανε οι παγοί ότι δεν είχε βγει ατόφιος συνδυασμός δεξιός. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το γεγονός στην κοινότητα τότε ήταν θεμελιώδες. Η Νέα Δημοκρατία στον Αγίου Γεωργίου ήταν μειοψηφία. Άρα λοιπόν δεν σας αφορεί κανείς την δημοκρατική ιδιότητα. Προφανώς. Ναι. Την ίδια ώρα όμως κατεβαίνετε με ένα... Ανεξάρτητο. Τον λέει διασπαστικό η Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητο το λέει. Και ανεξάρτητο το λέει και ο κύριος Μουτζούρης. Και λέει, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι διασπαστικό συνδυασμό. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει ξεκαθαριστεί. Εντάξει. Ξέρω τις απόψεις μας,
Ξέρουν, κοιτάξτε, το θέμα των, των κομματικών ταυτοτήτων και σαν συνδυασμό να ήμουν τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά, εγώ δεν θα τον επικαλούμουν. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει στα κοινά να είναι αυτοί που είναι άξιοι και αυτοί που έχουν δώσει δείγματα γραφής. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία σας κάνουν να πείτε πάω να κατέβω για να βοηθήσω στη λύση τους. Μιλάω για τον νομό. Για να μην πω για θέματα περιφέρειας γενικότερα, γιατί δεν κατέβηκατε στις συλλογές, στις δημοτικές, κατεβαίνετε στις περιφερειακές. Ακριβώς. Άρα έχετε και ένα γενικότερο πράγμα στο μυαλό σας στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο το. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο. Ποια είναι εκείνα τα ένα, δύο, τρία πράγματα που λες εδώ πάω να τα λύσω, ας πούμε. Θα σας πω κάτι. Βασικό για μένα είναι το μεταναστευτικό. Ναι. Έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν μου πεις ότι εσύ μπορεί να το λύσεις. Όχι. Αλλά μπορώ να βάλω κι εγώ την κουκίδα. Mm-hmm. Μπορώ να βάλω αυτό, ή αυτό που μου δίνουν δυνατότητες μου μέσα από τη συνεργασία με τους ανθρώπους που προανέφερα. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα στην απορρόφηση των κονδυλίων. Όσο τουλάχιστον μου επιτρέπουν οι γνώσεις από τα δημοσιεύματα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερη, να υπάρξει μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Πρέπει να γίνουν έργα. Δηλαδή και αυτό σημαίνει ανάπτυξη και αυτό σημαίνει έλλειψη ανεργίας και αυτό σημαίνει οι νέοι στον τόπο τους και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επίσης θα σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι βασικό, δεν ξέρω τώρα αν το ανεπίπτει στην περιφέρεια ή όχι. Έχει όμως τη σημασία του για όσους ασχολούνται με τα κοινά, ακόμα και για τον βουλευτή. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, κύριε Τζίμα, και το λέω ειλικρινά, ο Άγιος Γιώργης, δηλαδή από όπου εγώ κατέβηκα, να έχουμε νερό στο σπίτι μας από το 65 μέσα στις βρύσες μας και να έρχεται στοιχείο μέσα στην πόλη, την νόμου, και να παίρνει με κουβά από τη βρύση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Δεν ξέρω τι είναι ευθύνη είναι ή τι είναι δεν είναι. Εγώ θα έλεγα το εξής, ένας άνθρωπος να βγει και το λέει όλος ο κόσμος. Και να πει δεν κάνω κανένα έργο, αλλά θα φέρω νερό στα σπίτια σας. Και δεν θα τρέχετε στις βρύσεις, δεν θα πόσιμο νερό εννοώ και καλό νερό. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό πράγμα. Είναι βασικό. Θεωρώ δηλαδή ότι σε αυτή την κατεύθυνση, όσο μου επιτρέπουν και αν φέσαι βέβαια με τιμήσει με την ψήφο του Γιώτη Κολιάος, όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου και οι αρμοδιότητες μου θα παλέψω. Δεν μπορώ δηλαδή να το ανεχθώ πια. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν μετανάστευση είναι το πρώτο. Μετανάστευση, και ανάπτυξη, πέρωση έργων, νερό. Ναι. Μετά πάμε στα μεγάλα έργα. Που οπωσδήποτε το αεροδρόμιο πρέπει να γίνει για να. Πόσα χρόνια αυτό το λέμε. Πολλά. Το λιμάνι. Πολλά. Το φράγμα. Λιμάνι, αυτό είπα. Και μετά πήγαινα στο λιμάνι κτλ. Γιατί δεν λύνονται αυτά τόσο γύρω. Κοιτάξτε. Δεν μπορώ τι να. Τι θα αλλάξει. Την ερώτηση δηλαδή αυτή πρέπει να ευθύνεται σε αυτού που δίκησαν. Τι θα αλλάξει. Αλλά. Τι θα αλλάξει με το Μουτζούρι. Ας σας πω κάτι. Επειδή είναι καλό παιδί, είπατε πως είναι καλός, ευχάριστος, ευδιάθετος και δίνει και ανεξαρτησία, θα κάνει το φράγμα. Ας σας πω, εγώ δεν εξαρτηθεί αυτό που μου τζουρεί αυτό. Και από εμάς, εμείς δεν θα είμαστε μέσα. Όσοι εκλεγούν, δεν θα πιέσουμε. Εγώ θα σας πω, όταν έγιναν το φράγμα, τα δύο φράγματα, η Λεμονοδοξαμενή και το φράγμα του Ζηφιά, δεν ήταν προφανώς εργοσκήνωτα σε Γεωργίου Σικούση. Ούτε ο δρόμος που διανοίχθηκε και έδωσε ο κόσμος τσάμπα έτσι, χωρίς να πληρωθεί τα κινητά του και διανοίχθηκε ο δρόμος που ήταν από τουρκοκρατίας έτσι. Αυτό που έγινε από τον πρόεδρο και το. Το δρόμο που πάει στο χωριό, μιλάμε τώρα. Ακριβώς, ναι, για το χωριό. Από το χωριό που ξεκινάει και φτάσει μέχρι την πλαγιά. Όχι το νέο τμήμα του περιφερειακού αυτού που πάει γύρω από το. Ζηφιά. Μιλάω για το. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είχε αναγγεχτεί από την τουρκοκρατία. Mm-hmm. Ξέρετε τι κάναμε τότε. Έπαιρνα τηλέφωνο στου ανθρώπου που είχαν τα χωράφια που ήταν στην Αυστραλία, Καναδά, Αμερική και του έλεγα: σκοτώνεται κόσμο. Στο χωριό σα συλλείπεται, αλλά είναι σωστό να δώσετε. Πα έλεγα: πάρτε ένα μέτρο, ξέρω εγώ, διαπλατείνετε και εμεί παίρναμε δύο. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι τα δίναν, ήρθαν με χαρά και πήραν και είδαμε αυτό το έργο να περνούν δύο αυτοκίνητα. Αυτό λοιπόν, γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμεί με τη Λίμνο με δεξαμενή, δεν ήταν έργο που μπορούσε να κάνει η κοινότητα τώρα 300 εκατομμύρια, ξέρω πόσα εκατομμύρια, πόσε ζημιώσει το ένα το άλλο. Είναι έργο που πιέσαμε, που μα είδαν να τρέχουν κάθε μέρα στον νομάρχη ήμουνα
Ήταν και η ευτυχή συγκυρία να ήταν, να μας ελεγχθεί η Νέα Δημοκρατία, ήταν το γεγονός ότι χρειαζόταν να απορροφηθούν χρήματα και το κάναμε. Αυτό νομίζω ότι αν πιέσεις και είσαι κάθε μέρα εκεί, κάποια στιγμή θα ακουστείς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι, και κύριε Τσίμα, είναι και κάτι άλλο, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, όσοι έχουν περάσει από εδώ, το έχουν πει. Δηλαδή έχουν πει ότι εμείς θα πιέσουμε σε μια κατεύθυνση. Όλα αυτά τα θέματα της περιφέρειας δεν είναι, ανήκουν στην περιφέρεια μόνο, έτσι. Έγινε εκεί πλέγμα υπουργείων, δήμου κτλ. Και εδώ έρχεται, κάνω παρένθεση πάλι, η συνεργασία. Ναι. Εδώ έρχεται η συνεργασία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μιλήσεις με τον υπουργό, αν δεν μπορεί να μιλήσεις με τον δήμαρχο, αν δεν μπορεί να μιλήσεις με τον άλλο, με το δικό σου άνθρωπο, πώς θα κάνεις έργο. Πώς θα λύσεις πρόβλημα, δεν σε ενώθεις, αν δεν μπορέσεις να ανταλλάξεις άποψη. Πώς θα πιέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό πράγμα. Γι' αυτό το τονίζω και ξεκίνησα από το Χάραρι και τον πολιτισμό, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση την εργασία. Δεν κάνουμε τίποτα. Άστε. Άρα λοιπόν ο Μουτζούρης εμπνέει αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεργασία, πίεση κλπ. Ναι, πιστεύω ναι. Το έχει αποδείξει, το πιστεύω. Ναι. Με την πού το έχει αποδείξει. Δεν έχει εμπειρία άλλη αυτοδιοικητική. Ναι, έχει όμως το Πανεπιστήμιο. Ήτανε, πριν ήταν, τι συζητάμε τώρα, τι ξεχάσατε που και έκανε καθημερινό στις σημαίες, μπαίναν μέσα και ποιος τα διαχειριζόταν αυτά. Αυτές τις κρίσεις, ποιος θα την αντιμετωπίσει, δεν και, είχε αυτοδιοίκητο το Πανεπιστήμιο. Και πόρτες χτίζανε. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοδιοίκητο δεν έχει το Πανεπιστήμιο. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, κάθε ένας πρέπει να κριθεί από τις πράξεις και από το παρελθόν του. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Νίκος συνήθως κατεβαίνει. Κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο. Λόγο ή κάτι που με θλίβει. Ό,τι εσύ νομίζεις. Λοιπόν, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει στο μυαλό του ο Νίκτας, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, το χωριό του κάπως για κάποια θέματα. Ή την Ένωση, γιατί τώρα με αυτά έχει ασχοληθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα ανοίκτα. Έτσι είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Στην Ένωση, αυτό τώρα που είπαμε για το θέμα της συνεργασίας, μου δώσατε καλή πάσα. Σας ευχαριστώ. Ναι. Πρέπει να πω ότι στην Ένωση για πολλά χρόνια υποτίθεται ότι ήμουν σε αντιπολίτευση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Συνεργάστηκα άψογα και μπορεί οποιοδήποτε να δει με τον κύριο Γανιάρη. Γεγονός. Με τον κύριο Μονιάρο και φυσικά τώρα με τον κύριο Τούμπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή αντιπρόσωπο του κύριου Τούμπο και προερχόμαι από άλλο συνδυασμό. Έδωσα όλες τις δυνάμεις μου για την Ένωση, γιατί πίστευα και πιστεύω στις αξίες και στους ανθρώπους της και στο προσωπικό που έχουμε. Είναι εξαιρετικό. Άρα λοιπόν η συνεργασία είναι μέσα στο DNA μου. Είναι μέσα στη φιλοσοφία μου. Αυτό είναι βασικό πράγμα, έτσι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προωθηθώ και τώρα. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για το χωριό που είπατε, κοίταξε, αγαπώ το χωριό μου. Λογικό. Αυτό το λέω ειλικρινά, δηλαδή αισθάνομαι γνωμοσύνη για το χωριό. Με στήριξε και σαν επαγγελματία από τότε που ήρθα, κατέβηκα από ένα χωριό χωρίς να γνωρίζω κανένα. Με στήριξε και σαν πρόεδρο με έβγαζε δύο φορές με μεγάλη πλειοψηφία και με βγάζει 35 χρόνια, 33 στην Ένωση Μασικών Παραγωγών. Από εκεί προέρχομαι. Λοιπόν, οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το χώρο και στους ανθρώπους του. Και τους ευγνωμονώ και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν το λέω τώρα, εν όψη δηλαδή, το έχω ξαναπεί δημόσια, χωρίς να υπάρχει υπόνοια καν για, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά, για να βάλω υποψηφιότητα. Είμαι ευγνώμονας, παραλαμβάνω για το χωριό και για τους ανθρώπους του. Ναι. Και ό,τι μπορώ και όπως μπορώ να τους βοηθήσω. Διακρίνω μια συγκίνηση στο ναι, ναι. Και στο. Δεν ξέρω αν το βλέπει αυτό ο τηλεθεατής. Λοιπόν, ναι, και σαν επαγγελματίας. Αλλά και στη θέση που είμαι, είναι γεγονός ότι έχω μια ευαισθησία. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο που να θέλεις να πεις εσύ. Αυτό που ήθελα να πω το εξής, Γιάννη. Και το λέω έτσι γιατί το συμπέρασμα που έβγαλα και το μάθημα που πήρα από αυτή την υποψηφιότητα. Αρχίζω τώρα να καταλαβαίνω γιατί δεν πάει ο κόσμος, δεν πάει μάλλον ο τόπος μας καλά. Δεν ξέρει, Γιάννη, κανένας τι σημαίνει περιφέρεια. Δεν ξέρει κανένας τις διαφορές από το Δήμο. Δεν ξέρει κανένας τι κάνει η περιφέρεια. Τα λέω το κανένας. Ναι. Είναι σχήμα λόγου. Ναι. Πάω και ρωτάω
παιδί μου, στην περιφέρεια, ποια είναι η περιφέρεια, τι ακριβώς κάνει, ποιος είναι υποψήφιος, δεν ξέρω τι υποψηφίες. Θα σας πω κάτι που έγινε χτες και θα γελάσετε με το Μηταράκι. Βρεθήκαμε. Και του λέω, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Ούτε καν λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω για τον νέο κόσμο ιδίως. Α, μου λέει, ευρωεκλογές, ψηφίζουν τα παιδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ξέρουν τα κόμματά τους. Έτσι είσαι. Βρίσκω ένα δίπλα που έτρωγε ένα. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι, 24. Κάλλιο. Ξέρεις τι γίνεται στην περιφέρεια. Μου λέει, όχι. Ξέρεις ποιοι είναι υποψήφοι. Μου λέει, όχι. Λέω, Μηταράκης, δεν θέλω να πει ποιο κόμμα είσαι. Για τις ευρωεκλογές, τι λες, ας πούμε. Λέει, τι θέλετε να πω. Λέει, πες μου από το χώρο σου, ξέρεις κανένα υποψήφιο. Λέει, όχι. Από το χώρο του, το δικό του υποτίθεται, τον κομματικό αν είχε, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πράγμα ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο, δηλαδή, πώς μπορεί να λύσει προβλήματα και να πει στο εκπρόσωπο κόσμο, όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, για να σε στείλει εκεί. Δηλαδή, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια που είναι κοινή την ανάπτυξη, η περιφέρεια που θα δώσει τις δουλειές, η περιφέρεια που θα πάει μπροστά τον κόσμο, η περιφέρεια που θα φέρει το χρήμα, η περιφέρεια που θα λύσει τα προβλήματα τα τεράστια, τα μεγάλα. Γιατί και ο Δήμος έχει, αλλά ο Δήμος κάνει εκτέλεση κάποιων έργων κτλ. Τα μεγάλα χρήματα και το χρήμα είναι αλλού. Έτσι είναι αλλού και γι' αυτό και ο Μουτζούρης αυτό που λέμε είναι ότι έχει μια ειδικότητα συγκεκριμένες, έχει τη δυνατότητα αυτή να. Μπορεί να μπει σε προγράμματα και πανεπιστημιακός που είναι, λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε και το πανεπιστήμιο και γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθει ο κόσμος για την περιφέρεια. Ας το μάθει και αν μας ψηφίσει που είναι ο λόγος. Δηλαδή αυτή είναι ασύλληπτο, δηλαδή. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Τι να πω, εγώ τουλάχιστον πιστεύω σε αυτό το τομέα ότι πρέπει να ανησυχήσουμε όλοι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Λικτάς, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Κώστα Μουτζούρη. Ακούσατε τις σκέψεις του, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα, τις ανησυχίες του. Έτσι. Είναι θετικό ότι εκφράζει ανησυχίες. Γιατί πράγματι είναι αλήθεια αυτό. Περιφερειακή συνείδηση δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι θυμόμαστε την περιφέρεια ένα μήνα πριν τις εκλογές και μετά πάλι ένα μήνα πάλι έτσι. Πριν τις επόμενες εκλογές. Ναι. Και γι' αυτό όμως θα έχουν ευθύνη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Προφανώς. Συμφωνείς. Αν και εγώ δεν κάνω κάτι εφόσον εκλογώ, προφανώς έχω την ευθύνη μου. Α. Δηλαδή πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ίσως και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθήσανε να κάνουν πράγματα αλλά μην βοηθούσε και το σύστημα. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτές, στο θέμα των αρμοδιοτήτων και στο θέμα του πώς θα λειτουργήσει η περιφέρεια, πιστεύω ότι θέλει αγώνα για να τα αποκτήσει και να στα δώσει κεντρική εξουσία. Καλή επιτυχία, Νίκο. Ήθελα να πω το εξής, ότι η φιλοσοφία των Ευρωπαίων είναι να συνεργάζεται με περιφέρειες και όχι με κράτη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σκόπιμο με την έννοια ότι δεν εμπιστεύονται τα κράτη. Είδαν ότι δίνουν τα χρήματα και τα τρώνε. Υπάρχει αυτό. Και αυτό λοιπόν. Αλλά αν εμείς τους δώσουμε μελέτες, εάν εμείς τους ζητήσουμε χρήματα, αλλά με δικαιολογητικό τρόπο και με δυνατότητα αποδείξεως που χρειάζονται και με συγκροτημένες μελέτες, πιστεύω θα τα πάρουμε. Αυτό. Ήθελα να πω, Γιάννη, όμως και κάτι άλλο και απευθύνομαι στον κόσμο. Ότι βάζω στα κοινά. Κατέρχομαι δηλαδή υποψήφιος μετά από 20-22 χρόνια. Είναι μια απόφαση η οποία την πήρα γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Απευθύνομαι στους συμπατριώτες μου και υπόσχομαι ότι εφόσον εκλεγώ θα είμαι πάντα κοντά τους και βέβαια και στην περίπτωση που δεν θα εκλεγώ ισχύει αυτό. Αλλά θα προσπαθώ με κάθε τρόπο να λύσω τα προβλήματα, να βοηθήσω τους ανθρώπους, να βοηθήσω την καθημερινότητα και να κάνω τη χείο μας πιο δυνατή, τους ανθρώπους πιο ή δυνατόν ευτυχισμένους και την καθημερινότητά μας πιο βιωτή, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.